Έχουμε τον καλό καθηγητή, τον κύριο Δάικο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ομότιμο καθηγητή παθολογίας λοιμόξεων του Καποδιστριακού, μέλος της επιτροπής που έχει συγκροτήσει το Υπουργείο. Κύριε καθηγητά, κατά πρώτον, κύριε Δάικο, συγχαρητήρια. Ναι. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Συγχαρητήρια σε εσάς, στην επιτροπή, σε όσους εισηγούνται, ασχολούνται, μεριμνούν, κοπιάζουν. Τι κάνουμε, πώς είστε? Καλά, με συγκρατημένη αισιοδοξία. Τι είναι αυτό το οποίο μας δίνει αυτή τη συγκρατημένη αισιοδοξία? Εντάξει, γιατί βλέπω κάποιοι συμπολίτες μας δεν ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που έχουν δοθεί. Και αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα. Πρέπει να ακολουθούμε με υψηλό αίσθημα ευθύνης τις οδηγίες που ανακοινώνονται από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Υγείας. Για ποιο λόγο πρέπει να το κάνουμε αυτό? Ας το πιάσουμε από την αρχή δηλαδή, ναι, αλφαβητάρι να το κάνουμε. Καταρχήν προστατεύουμε τον εαυτό μας, αλλά πρέπει να προστατεύσουμε και τους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα τις πιο ευπαθείς ομάδες. Και αν δεν ακολουθήσουμε πιστά τις οδηγίες, δεν τους προστατεύουμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε τους συμπολίτες μας. Θα σου πει ο άλλος, ο Μπόρις Τζόνσον στην Μεγάλη Βρετανία δεν έχει κλείσει απολύτως τίποτα, έκλεισε μόνο τους ηλικιωμένους στα σπίτια τους και περιμένει να δει τι θα γίνει, με έναν κινησμό λέγοντας ότι εντάξει, μπορεί και να πεθάνουν 300.000 γέροι και γριές. Δεν έγινε και τίποτα. Γιατί να μην ακολουθήσει μια χώρα αυτή την οδό, αυτήν την στρατηγική? Είναι ρητορικό το ερώτημα, ναι, το αντιλαμβάνεστε, ναι, αλλά ναι, απευθύνομαι, ναι, κάνω έκκληση, ναι, στον επιστημονικό σας λόγο, ούτως ώστε να καταλάβουν και πολλοί που μας ακούνε γιατί δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι κάθε χώρα παίρνει τα μέτρα ανάλογα με τη φάση της επιδημίας που βρίσκεται. Η χώρα μας έχει αποφασίσει αυτά τα μέτρα και τα παίρνει κλιμακωτά. Η αντίδραση είναι ανάλογα με το πρόβλημα. Σταδιακά και κλιμακωτά λαμβάνονται μέτρα. Τώρα στην Αγγλία ακριβώς δεν γνωρίζω την κατάσταση, παρακολουθώ μέσω του ίντερνετ, αλλά και αυτοί έχουν σοβαρούς επιστήμονες, έχει συμβούλους ο Πρωθυπουργός, αποφασίζουν αυτά. Είναι λίγο διαφορετικά από τα δικά μας. Τώρα, εάν γίνει αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας, δηλαδή να νοσήσει το 60% του πληθυσμού, δηλαδή μιλάμε για 6 εκατομμύρια στην Ελλάδα, και εάν πάρουμε το καλύτερο σενάριο ότι η θνητότητα μέσος όρος είναι 0,5%, θα έχουμε κάπου 300.000 νεκρούς έτσι, στην Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνετε το πρόβλημα είναι σοβαρότατο. Επομένως πρέπει να ακολουθήσουμε τα μέτρα πιστά για να επιβραδύνουμε την επιδημία και να ελαττώσουμε τον αριθμό των κρουσμάτων. Η Ιταλία βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται ακριβώς επειδή δεν έχει εγκαίρως πάρει τα μέτρα που πήραμε εμείς. Κοιτάξτε, στην Ιταλία, ιδίως στην περιοχή. Γιατί είναι αποκαρδιωτικό, ναι, είναι ανθρώπινα πολύ στενάχωρο, ναι, να παρακολουθεί κανείς αυτό που συμβαίνει στους φίλους, ναι, μας. Στην Ιταλία. Νομίζω στην Ιταλία, στην περιοχή, καταρχήν η περιοχή της Λομβαρδίας είναι μένα από τις πιο πλούσιες περιοχές του κόσμου και είναι πολύ πυκνοκατοικημένη. Εγώ νομίζω ότι εκεί είχαν κρούσματα, υπήρχε διασπορά στην κοινότητα όταν το πήραν ήδη. Επομένως, ακολούθησαν τα γεγονότα. Δεν προηγήθησαν τα μέτρα των γεγονότων και της διασποράς. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή την έκταση. Και αν κοιτάξει κανείς μια χώρα με τον ίδιο περίπου πληθυσμό όπως η Ιταλία, η Νότια Κορέα, που αρχίσανε μαζί τον αριθμό των κρουσμάτων. Βλέπετε, η Νότια Κορέα έχει μείνει περίπου στις 8.500 κρουσμάτων με 75 θανάτους. Βέβαια, η Νότια Κορέα ακολούθησε μέτρα σαν τα δικά μας? Νομίζω ακολούθησε μέτρα σαν τα δικά μας και κάτι επιπλέον. Μάλιστα. Ασιατική πειθαρχία. Εκτεταμένο έλεγχο με εξέταση. Να εντοπίσουν τα περισσότερα πιθανά κρούσματα. Ακόμα και τα ήπια τα έλεγχαν. Αυτοί έκαναν ελέγχους περίπου 4.000 ελέγχους για τον κορονοϊό ανά 1 εκατομμύριο κατοίκων. Δηλαδή έλεγξαν περίπου 200.000. Στην Ιταλία ελέγχουν περίπου 1.000 περιπτώσεις ανά 1 εκατομμύριο κατοίκων. Είμαστε έτοιμοι και για τα επόμενα μέτρα τα οποία θα χρειαστούν? Εγώ νομίζω ότι ετοιμαζόμαστε και για τα επόμενα, τα οποία μπορεί να είναι πολύ πιο αυστηρά και να είναι όπως αυτές τις εικόνες που βλέπουμε στην Ιταλία. Απαγόρευση κυκλοφορία σε απλά ελληνικά. Μπορεί να φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Μπορεί. Ελπίζουμε να γίνει όχι. Αυτό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για αυτή την σύντομη αλλά κατατοπιστική συνομιλία. Καλημέρα και κάθε καλό.